Έρχεται η Έλενα Γιαθουσάκη, στενή συνεργάτητα του Navigator Forum για πάρα πολλά χρόνια, η οποία βέβαια μας έφυγε, βοηθάει λίγο το brain drain η Έλενα, μας έφυγε για Λουξεμβούργο, αλλά εμείς την ξαναφέρνουμε πίσω. Θα ήθελα να πω ότι η εβδομάδα και ο χρόνος μυρίζει η Ιαπωνία. Ο Υπουργός Ναυτιλίας που ήταν νωρίτερα κοντά μας υπέγραψε συμφωνία με την Ιαπωνία για θέματα ναυτιλίας. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2020 θα γίνουν στο Τόκιο. Αυτή την εβδομάδα είναι εβδομάδα της Ιαπωνίας στην Αθήνα για τις διπλωματικές μας σχέσεις τα τελευταία 120 χρόνια και ο πρέσβης της Ιαπωνίας βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Οπότε θα καλέσω εδώ την Έλενα την Αθουσάκη, η οποία και θα ξεκινήσει με το πρέσβη της Ιαπωνίας και καλή επιτυχία στο πάνελ. The floor is yours. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη, γιατί κάθε φορά και κάθε χρόνο μου το κάνει αυτό η Δανάη. Έτσι, δηλαδή, κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο πράγμα, να είμαστε μισή ώρα καθυστερημένοι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε λοιπόν να τα κάνουμε λίγο πιο γρήγορα όλα τα sessions. Η αλήθεια είναι το θέμα μας σήμερα είναι sustainability, βιωσιμότητα. Είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάνε πάρα πολλά industries και φυσικά και η ναυτιλία μας. Είναι ένα θέμα το οποίο ανησυχεί πάρα πολύ τον IMO και αυτό που πιστεύουμε ότι θα γίνει στο μέλλον γύρω από το κομμάτι του sustainability και το sustainable development goals. Είναι 17 στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί από το United Nations. Θα υπάρξουν αρκετά regulations και σίγουρα κάποια πολύ ενδιαφέροντα initiatives από τα industry και ειδικά από το industry του maritime. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τον πρώτο μας προσκεκλημένο. Θα μιλήσουν πρώτα οι προσκεκλημένοι μας οι panelists και αργότερα θα τοποθετηθούν το advisory board και οι moderators του assembly, τους οποίους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Αυτό το assembly ήταν για πρώτη φορά στο Navigator που ουσιαστικά συζήτησε θέματα πάρα πολύ σημαντικά της ναυτιλίας, που ναυτιλιακές εταιρείες συμμετείχαν σε αυτό και που είμαστε τώρα εδώ στη δεύτερη φάση του Navigator για να μιλήσουμε και τα αποτελέσματα. Οπότε με πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε από το advisory board. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τον πρώτο προσκεκλημένο, τον... Κάτσε να δούμε το όνομά του. Ambassador of Japan, Yasushiro Shimizu. Ο κύριος Shimizu, Your Excellence, he has many years experience in climate change and environment. And that is very different from what we have seen from different ambassadors. He's been for more, I would say, 30 years within environment and environmental policies. So I'm really, really glad that we're going to hear from you. What is your opinion about the recent developments on the environment and climate change? Thank you. Well, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ονομάζομαι Yasu Shimizu και είμαι ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Είμαι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ. I changed to the English. And first of all, thank you very much for referring the 120 years anniversary of diplomatic relationship between Japan and Greece. This year is so from last Sunday, we celebrate the we host Japan Week. Maybe you had a chance to see some performance at Megalomusikis, but it is finished and it was very successful. And today I'm talking about climate change and the ship industry as well. And I'd like to begin with the speech by our Prime Minister, Mr. Abe, at the Davos meeting in January. He made a good speech on the theme of climate change. And because the IPCC, International Panel on Climate Change's recent report of 1.5 degrees report, we need a drastic reduction of CO2s. And we have worked out this kind of plan
That is the target of Japan. And I believe that other EU countries are also doing the very similar thing. Because according to the scientists, we should achieve a kind of neutral emission. That is the emission and absorption should be neutralized by latter half of the 21st century. That is very, very ambitious target, but it should be done. And in Mr. Abe, our Prime Minister's speech, he's also mentioning about artificial photosynthetic technology. Well, this kind of very innovative thinking is needed together with the renewable or CCS or other things. And talking about the shipping side, as you know, the Greece is number one ship owning country, but Japan is number two. Together with Japan and Greece, 30% of world ship is owned, and so because we are a great partner regarding the shipping industry, and today, Japan is also a major shipbuilding country as well. And today I have informed that Imabari and JMU has now the alliance. So this kind of reconstructing the restructuring of the industry is very common, not only Japan but also the China and Korea as well. And one more news is the November this year at the IMO meeting, Japan and Greece has signed the MOU on the ship industry's cooperation area. That is a big step for our future cooperation. And of course, IMO is the major forum which discussed the environmental issues. And regarding the CO2 reduction from the shipping industry, the IMO played a very significant role, and also the its committee, Marine Environmental Protection Committee, is chaired by Japanese people. So together with our colleagues from European country, we are discussing about how we address this very significant but difficult issues. And we are shipping country, so Japan is a big industry. So we are very effective, but also we should be very practical when we discuss to the introducing the environmental regulation. Well, in Japan in the past, to have many experimental projects. And from our experimental project, I think the reduction of 30% of CO2 emission by 2025 is feasible, but we need a lot of effort. Which showed some example of technology which might be familiar with you, something like the engine system with heat recovery, more efficient, or fuel shift to a dual fuel gas engine, or a propulsion system, or a hull low friction coating system. Japan is now promoting ice shipping. Ice shipping is the applying the IT technology for the every aspect of shipping industry. Probably we should point out three layers of the ice shipping. The first one is designing the ship.
using the IT technology to redesigning the ship's shape more smart way. And the second layer is the management of the production. Using the IT system in the production field, we have cost cutting. More cost effective production is achieved. And the third area is the operational area. Of course, the we have already discussed, for example, Mr. Kozuma of Class MK discussed about data gathering of the operational side. So using the data collection and analyzing the system of the maintenance or operational navigation system, it is very important. So shipping is the now our main target. And also, we are going beyond iShipping. The iShipping, that is auto shipping. 2018, Ministry of Land, Infrastructure, Transportation, and Tourism. It's a big name, but that ministry, well, abbreviate called MILTI, they are also responsible for shipping industry. And 2018, they launched the roadmap of autonomous shipping. Of course, we need not only technological development, but also, as previous panelists rightly pointed out, we need a legal system or some kind of regulatory side is also needed. But in our plan, probably we would like to achieve by 2025 so-called phase three level of autonomous shipping will be achieved by the research and development. Thank you very much. This is the end of my presentation. Thank you very much, Your Excellence. Can you just turn this on? Thank you. So I think it was very interesting to actually see that Japan has an action plan, a roadmap, a targets, and KPIs. And I think it will be very interesting to actually see something like that for Greece as well. Οπότε πιστεύουμε ότι και εμείς κάποια στιγμή στην ναυτιλία, με την υποστήριξη φυσικά και της κυβέρνησης, θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα τέτοιο πλάνο με συγκεκριμένους στόχους και με συγκεκριμένους δείκτες για να τους παρακολουθούμε. Γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως η ναυτιλία της Ιαπωνίας είναι νούμερο 2, εμείς είμαστε νούμερο 1, οπότε οφείλουμε να έχουμε τέτοιου είδους πλάνα. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Holger Svezik. He's the Managing Director of Fair Play Towards, and Holger has been for many years working for Hapag-Lloyd. So he has a great experience in the industry, and I'm really glad that you're going to be here sharing with us what are the challenges and the opportunities with regards to the new regulation 2020 in the towards industry. Thank you. Thanks, Elena. Kalimera. Before we start, I would like to thanks for the invitation to speak here in front of you. And I think the Navigator teams, they have done such a great in the planning of this event. So we all have to be thankful for creating this. I'm also looking forward after the event that we have some interesting talks because there's so much information, knowledge in the room. So I'm really looking forward to this. When we spoke about this, what are the challenges? Because what is a challenge? The challenge is, first of all, to stay within the five-minute rule, which is quite difficult if the industry has so many things in front of us. Me, my name, Holger Schwesig. I'm the managing director of Fairplay Towage. We are a service provider. We are in the North European range. We do it with 115 tugged vessels, ranging from Antwerp to Gdynia.
We are active in the harbor towage. We are also active in the coastal protection, but also in the offshore industry. But the harbor towage is our core industry, core business. At its core, the purpose is to help our to help to make the turnaround time as quick as possible. And yesterday, I've seen a very nice advertisement coming from London that the ships are not safe in the harbor. They have to be. They have to sail at sea. And this is pretty much what it comes to. This brings it to the point. As I said, we are doing this with so many, so many vessels, and we have to take the five megatrends in shipping into consideration, which are all starting with an S. It's scale, it's speed, safety, it's sustainability, and it's smartness. No trend is really new, but the new developments, the interlink between all these trends, this is really the core business where we have to face with. Whereas Fairplay, we have taken two initiatives. One is there you have different engines, you have conventional engines, you have LNG tugs, you have dual fuel, you have tier three tugs. We have built our latest new buildings are having electric compulsory with some battery power. This saves up to 30% of the fuel and 30% of the emission. The second initiative, you have seen it in the trailer before, the Motor Truck 32, which is a carousel tug, which steers in a different way. It's a different idea behind it. It's a different concept. But at the end, why are not these two initiatives have been that great successful? Because everything comes at a certain price. We have difficult times in shipping. Customers are not doing so well. Nobody wants to pay for something. We in the towage industry, there's a fierce competition. So maybe sometimes companies forget about focusing on sustainability. We do it differently because we believe that sustainability is an important important factor for the unique selling point of the company. So instead of going cheap, 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 we have to find a different way. And if we can make it, maybe we heard before about Google or Facebook, if we do it with Amazon, if we are prepared for paying something which is sustainable, maybe this is also our future then. Thank you very much. Do you want to ask me about the 2020? So I ask you for 2020. Okay, so if you can just remain just for one question. Can you just share with us what are the challenges for with regards to IMO 2020 with your industry? Because we've heard a lot about the other industries, but will that be any change? Not really, because we have we are already on gas oil, so there will not be this big changes, and it's more about the availability and the price at the end. Huh? Okay, all right, thank you very much. Thank you. Thanks. Now, I have another surprise από τη Δανάη. Θα έχουμε μία αλλαγή στο πρόγραμμά μας και θα έχουμε την εκπρόσωπο του World Economic Forum να μιλάει αμέσως μετά από το, από το δικό μας το session. Οπότε μην πάτε κατευθείαν για καφέ. Έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να σας πει για τα initiative του World Economic Forum πάνω στο κομμάτι του sustainability του shipping. Οπότε θα σας έλεγα να μείνετε οπωσδήποτε και να την ακούσετε. Λοιπόν, ο επόμενος προσκεκλημένος είναι ο YT Kim. YT Kim είναι από το Korean Register and he's been with Korean Register since, I think, 1989, right? So it's been many, many years. He's a naval architect and I would like to welcome you and to discuss about what else? IMO 2020. Thank you. Can I see my slide? Okay, yeah. Okay. Good morning, ladies and gentlemen. This is YT Kim from Korean Register. It is my pleasure to be here as a speaker. And thank you very much for having me here. Within the 5 minutes, I will touch upon global sulfur cap 2020, scrubber, loss of fuel oil, and LNG fuel ships. Moving on to global sulfur cap 2020. Of course, the objective of this regulation is to reduce sulfur oxide contents in oil
in fuel below 0.5%. And as you are well aware, there are three options to comply with, which make things very much complicated in shipping. That is using compliant fuel oil and scrubber insulation and LNG fuel ships. Indeed, this is one of the most costly IMO regulation. In case of using compliant fuel oil, the bunker cost, there will be bunker cost increase by about $200 per tons. And in case of using, installing a scrubber, there will be additional capex of several million US dollars. And in case of going for the LNG fuel ships, there will be 20 to 30% additional capex for LNG fuel ship new buildings. Moving on to scrubber, at the end of this year, there will be 2,500 ships with the scrubber. And then in 2024, the number will be 6,500. And from the year 2024, there will be no increase with the number of ships with the scrubbers. This is according to the Clarkson research. And the challenges ahead is wash water harmful list. There are a big concern in the shipping industry on these issues. And at this moment, this issue is brought up to the IMO, and then the study and investigation is going on. And most probably in the year 2022 or later, there will be IMO new guidelines which will control the harmful list of scrubber wash waters. And the other challenge will be the differential between heavy fuel oil and low sulfur fuel oils. Moving on to low sulfur fuel oil, the challenges will be fuel availabilities. Even though many people agree that there will be sufficient provision of low sulfur fuel oil, however, there is concern that at some bunker port, the fuel oil, the compliant fuel, may not be available. In that case, the ship using low sulfur fuel oil, they have to bunker. They are allowed to bunker high sulfur fuel oil. However, when the ship reaches the port where the low sulfur fuel oil is available, they have to go through again the tank cleaning. It will be very, make the shipping company very difficult situation. And the other one, the other challenge will be fuel compatibility. This is due to the characteristic of low sulfur fuel oil produced by different oil refinery. It causes these kind of problems. And lastly, moving on to the LNG fuel ships. Currently, there are 500 ships with LNG fuel. And of course, the advantage it is clean fuel, and the CO2 is less than 20%. And many people believe that this is fuel for near future. And once the CO2 levy carbon taxing system is in place, it will make the LNG fuel ship more economically viable. And the challenges ahead include methane slip issues and bunker infrastructure issues. And this year, we are seeing that LNG fuel ship new building order is increasing, especially for ocean-going cargo ships. And with the lower LNG bunker price and with lower LNG fuel ship premium, the payback time will be shorter. And also, when we look at what is going on at IMO, we can see that fuel oil will not be able to meet IMO regulation from 2030s. I'm talking about the energy efficiency design index of IMO regulation, which controls the CO2 emission from the new buildings. And once it is materialized, we can say that energy fuel ship will become general trend from the year 2030s. In summarize, I would say the global sulfur cap 2020 will bring to the shipping industry many challenges, some of which we didn't experience before. And also, the global sulfur cap 2020 will advance the timing of LNG fuel and other alternative fuels being widely used in shipping. Thank you for your attention.
Thank you very much. Just one question. Wash water discharge. You know, there are so many concerns about whether it's going to be prohibited globally at some point. What is your advice? Yes, as for the wash water discharge from the scrubber, if it is banned globally, and then that's the end of the scrubber things. And it's quite a huge concern, and there was much discussion at IMO level, and there were several papers submitted to IMO with the result of their investigation into the harmful use of wash water from the open type scrubber. Indeed, as far as I remember, there were 7 papers, and the 6 papers say that the harmful use of wash water is acceptable to the environment, but 1 paper, which is from the government of Germany, say that there should be further study on this topic. So now the discussion is going on at IMO, and looks like in 2 years we'll see the result, we'll see the decision of IMO. However, because the number says, 6 or 7 say it is okay, and 1 say it's not okay, my guess is it is more likely that there will be no global banning of wash water discharge from the scrubber. And in addition to that, I say that when the IMO decision was made, they will say that it will be applicable to new installation of scrubber, which means that the scrubber which was already installed before the decision of the IMO, they will be still can be used. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you. Wait. You can sit down. Yes. There are so many things still to solve, actually, with regards to IMO 2020. So I'm quite surprised that why there was not even consideration of extension when there are so many other papers and studies that they have issued so important issues around this regulation. However, the regulation is this what it is, and we have to carry on. Our last but not least, of course, speaker is Dimitris Katsieris. Ο κύριος Katsieris είναι ο τεχνικός διευθυντής του Gulf Oil Marine. He has experience of more than 27 years in this lubricant, I will say, industry. And it will be very interesting to actually hear what you have to say about the challenges and the opportunities again for IMO with the IMO 2020 regulation towards your industry. Dimitri, welcome. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι και μικρές δεσποινίδες που έχουμε σήμερα εδώ. Η αρχική μου πρόθεση ήταν να μιλήσω στα αγγλικά. Να σας ενημερώσω ότι τα αγγλικά μου είναι λιγάκι χειρότερα από τα ελληνικά του αξιότιμου κυρίου Πρέσβη. Όμως, οι προηγούμενοι παρουσιαστές, τουλάχιστον οι Έλληνες, μιλήσαν στα ελληνικά και νομίζω ότι δημιουργήθηκε μια αμεσότητα. Οπότε, αποφάσισα τελευταία στιγμή να αλλάξω το πλάνο να μιλήσω στα ελληνικά. Επειδή το θέμα είναι λιγάκι τεχνικό, η ορολογία είναι συνήθως που χρησιμοποιούμε στα αγγλικά. Οπότε, θα χρησιμοποιήσω κάποιες λέξεις από την αγγλική ορολογία. Έχει γίνει πολλή συζήτηση και νομίζω ότι ο κύριος Κίμ ήταν ο τελευταίος ομιλητής. Έχει γίνει πολύ, πολύ συζήτηση τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, σχετικά με τις αλλαγές που έχουν έρθει λόγω της νομοθεσίας στα καύσιμα της ναυτιλίας. Πράγματι, μπορούμε να δούμε 2 διαφάνειες. Η πρώτη, η αριστερή διαφάνεια, οπτικοποιεί πολύ γρήγορα αυτές τις αλλαγές όσον αφορά τα καύσιμα. Και αν δείτε την μπλε περιοχή στην αριστερή, στο αριστερό σχεδιάγραμμα, δείχνει την τεράστια αλλαγή στο κλασικό, στο τυπικό μπάνκερ που έχουμε τα τελευταία 40-50 χρόνια στην ναυτιλία, το οποίο σχεδόν εξαφανίζεται και δίνει τη θέση του στο καινούριο καύσιμο που είναι με πράσινο χρώμα. Μόνο αυτό να δούμε, αυτή την εικόνα, βλέπουμε πόσο τεράστια είναι η αλλαγή διαχρονικά και πόσο απότομη είναι. Αυτό που δεν έχουμε ίσως όλοι στο μυαλό μας είναι ότι λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη σύνδεση μεταξύ του καυσίμου και του λιπαντικού, συμβαίνει ακριβώς το ίδιο και στα λιπαντικά της ναυτιλίας, σαν αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής στα καύσιμα. Και μπορείτε να δείτε στη δεξιά εικόνα ακριβώς πόσο όμοιο είναι το trend,
Όσον αφορά τα λιπαντικά της ναυτιλίας, σε σχέση και σε σύγκριση με τα καύσιμα, είναι ακριβώς το ίδιο τρέντ. Και αυτό που βλέπουμε πάλι, αν δούμε την περιοχή με το μπλε χρώμα, είναι ότι αυτό το τυπικό λάδι αλκαλικότητας 70 για τους τεχνικούς που γνωρίζουμε τα τελευταία 50 χρόνια της ζωής μας στην ναυτιλία, σχεδόν εξαφανίζεται και δίνει τη θέση του σε ένα καινούριο συνδυασμό προϊόντων. Άρα και εδώ η αλλαγή είναι τεράστια, είναι πάρα πολύ μεγάλη και είναι πάρα πολύ γρήγορη για διάφορους λόγους. Τώρα, σαν εταιρείες λιπαντικών έχουμε εργαστεί τους τελευταίους μήνες και τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα, με όλους τους εμπλεκόμενους. Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ για αυτή τη μετάβαση. Με κορονίδα, θα έλεγα, αυτής της δουλειάς, να φτάσουμε σε πολλές περιπτώσεις να έχουμε πραγματοποιήσει αυτό που λέμε εμείς Ship Implementation Plan, δηλαδή να κάνουμε ένα πλάνο για τη μετάβαση, ειδικό για το κάθε πλοίο. Έτσι. Το οποίο το Ship Implementation Plan έχει διάφορα στοιχεία, διάφορα elements. Αναφέρω μερικά εκεί που αφορούν το hardware, κυρίως όπως storage tank inventories, αλλαγές στο hardware όσον αφορά το lubrication και ούτω καθεξής. Το πώς διαχειριζόμαστε το τι έχει να απομείνει επάνω στο πλοίο όσον αφορά τα λιπαντικά κατά τη διάρκεια αυτής της αλλαγής και ούτω καθεξής. Με τελευταίο, βέβαια, το να επιλέξουμε και να προμηθευτούμε λιπαντικά κατάλληλα για το 2020. Εδώ, να παραμείνω λιγάκι και να εξηγήσω τι εννοούμε λιπαντικά κατάλληλα για το 2020. Εννοούμε λιπαντικό πρώτα-πρώτα που είναι σε συμμόρφωση με τις τελευταίες οδηγίες που είναι ανανεωμένες από τους κατασκευαστές των μηχανών. Προφανώς εννοούμε λιπαντικά τα οποία επίσης λαμβάνουν υπόψη την επιλογή του κάθε πλοίου όσον αφορά τη συμμόρφωσή του, αν δηλαδή θα έχει σκράμπερ ή δεν θα έχει, αν θα χρησιμοποιεί εναλλακτικό καύσιμο κλπ. Τον τρόπο λειτουργίας του πλοίου και το trading pattern, παραδείγματος χάρη, το engine load, το speed κτλ. Όλα αυτά έχουν σχέση και με το καύσιμο και με το λιπαντικό. Και τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, θα έλεγα ότι επειδή όλα τα προηγούμενα είναι αρκετά πολύπλοκα και πολλές φορές συναγωνίζονται μεταξύ τους, έχει σημασία όλες αυτές οι επιλογές που κάνουμε όσον αφορά τα λιπαντικά θα πρέπει να δίδονται από suppliers λιπαντικών οι οποίοι είναι trusted lubricant suppliers και μπορούν να δώσουν συγκεκριμένες οδηγίες που λαμβάνουν όλα αυτά υπόψη τους. Θεωρώ ότι επειδή είμαστε ένα μήνα πριν από αυτή την αλλαγή, όπως υπόθηκε και πριν, ότι όλα αυτά, τουλάχιστον τα πρώτα τρία, δεν το συζητάω, έχουν γίνει ήδη, διότι δεν υπάρχει χρόνος. Όσον αφορά το τέταρτο, βλέπουμε τώρα τελευταία πάρα πολλές μεγάλες παραγγελίες με λιπαντικά του 2020, επομένως η βιομηχανία, όλη το industry είναι υπατμόν για αυτή τη μετάβαση. Θεωρώντας ότι αυτά έχουν γίνει ή γίνονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το επόμενο ερώτημα είναι τι θα μας απασχολούσε από την 1η Ιανουαρίου και μετά. Επειδή η αλλαγή, όπως είπαμε και όπως είδαμε και από τα γραφήματα, είναι πάρα πολύ απότομη και αλλάζει το product portfolio, σίγουρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των προϊόντων ανά τα λιμάνια όλου του κόσμου, γιατί μιλάμε για χιλιάδες λιμάνια ίσως σε όλο τον κόσμο. Με τα καινούρια δεδομένα και τουλάχιστον για τα πλοία που δεν έχουν scrubbers, προφανώς δεν μας απασχολεί πλέον κάτι που ήταν πολύ έντονο από το 2012 μέχρι πολύ πρόσφατα, που ήταν το corrosion, η διάβρωση των μηχανών. Δεν μας απασχολεί πλέον ιδιαίτερα αυτό το φαινόμενο με το καινούριο καθεστώς. Έρχεται όμως κάτι άλλο στην επιφάνεια όσον αφορά τη λίπανση, που θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη, που είναι αυτό που λέμε εμείς detergency και dispersancy στα λιπαντικά, δηλαδή η καθαριστική, απλοποιημένα η καθαριστική ικανότητα των λιπαντικών όσον αφορά τις μηχανές, ώστε να αποφύγουμε αυτό που λέμε
piston ring sticking και premature wear, δηλαδή πρόωρη φθορά της μηχανής, σαν αποτέλεσμα της ικανότητας ή μη του λιπαντικού να κρατήσει τη μηχανή καθαρή. Αυτό είναι κάτι που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στην καινούρια περίοδο. Όπως είπα προηγουμένως, επειδή το πορτφόλιο αλλάζει, θα πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να, και από τις εταιρείες, τους suppliers των λιπαντικών, αλλά και από τις εταιρείες, τις shipping companies, να δοθούν μεγαλύτεροι lead times, δηλαδή καλύτερος προγραμματισμός όσον αφορά τις παραγγελίες και την παράδοση των προϊόντων πάνω στο πλοίο. Επίσης, επειδή από την 1η Ιανουαρίου και μετά θα πρέπει, σίγουρα θα έχουμε πολλές περιπτώσεις όπου θα πρέπει να δώσουμε λύσεις τη συγκεκριμένη στιγμή, και κάποιος κύριος προηγουμένως μίλησε για incident management plan, κάτι τέτοιο μου θυμίζει ότι θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Είναι πολύ σημαντική η συνεργασία μεταξύ του shipping company, των fuel suppliers και των lubricant suppliers ή και των OEMs ακόμα στην καινούρια εποχή, λόγω του γεγονότος ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε λιγάκι άγνωστες καταστάσεις. Νομίζω το ανέφερε και ο κύριος Υπουργός προηγουμένως, ότι είναι λιγάκι θολό το τοπίο όσον αφορά τις προδιαγραφές των καυσίμων. Παρότι έχουν γίνει δοκιμές και στα καύσιμα και στα λιπαντικά, οι δοκιμές πάντα είναι δοκιμές. Η πράξη ίσως δείξει πράγματα τα οποία δεν τα περιμέναμε. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή τη συνεργασία, πολύ κοντινή συνεργασία μεταξύ των fuels, lubricant suppliers, των OGN builders και των shipping companies. Και με αυτό κλείνω την ομιλία μου και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθίστε εδώ. Θα μας δώσετε απαντήσεις. Λοιπόν, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όλοι προετοιμάζονται. Δηλαδή, το industry προετοιμάζεται. Ο IMO έχει κάνει το Ship Implementation Plan, οπότε έχει βγάλει κάποια guidelines, προετοιμάζεται όσο μπορεί και αυτός. Η ερώτησή μου προς εσάς είναι κατά πόσον, από την εμπειρία σας τώρα και από τις συζητήσεις που έχετε με το industry, οι ναυτιλικές εταιρείες είναι προετοιμασμένες σε ένα μήνα να ανταπεξέλθουν σε αυτόν τον κανονισμό? Ωραία. Πολύ καλή ερώτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω από την προσωπική μου εμπειρία. Να σας πω μόνο ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν μπορώ να μετρήσω σε πόσα φόρα και πόσα σεμινάρια έχουμε βρεθεί, μιλώντας για αυτό το θέμα. Επίσης, πόσες συναντήσεις έχουμε κάνει κατηδίαν με ναυτιλιακές εταιρείες, τους τεχνικούς διευθυντές, τους superintendents κτλ., μικρές, μεγάλες εταιρείες, οτιδήποτε, για όλο αυτό το ζήτημα. Επομένως, έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά. Έχει γίνει πάρα πολύ προετοιμασία, έχει γίνει πολύ διάλογος όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Τώρα, από εκεί και πέρα, εξαρτάται και από το προφίλ της κάθε εταιρείας πώς αυτό το έχει μετατρέψει σε πράξη. Μίλησα προηγουμένως και ξεκίνησα, ίσως να μην ήταν ξεκάθαρο, και μίλησα για το Ship Implementation Plan. Υπάρχουν εταιρείες που έχουν προχωρήσει εκεί και έχουν πάει για κάθε πλοίο, λέει: χρειάζομαι αυτά και αυτά και αυτά. Έχω κάνει αυτά και αυτά με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, όλο το management of change πολύ κοντρολαρισμένο. Υπάρχουν κάποιες άλλες εταιρείες οι οποίες, με διαφορετική κουλτούρα ενδεχομένως, δεν υπάρχει μαγική συνταγή επιτυχίας. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο που δουλεύει. Νομίζω ότι όλοι είναι επιτυχημένοι στο τέλος, εφόσον υπάρχουν μέσα στην αγορά. Αλλά υπάρχουν κάποιοι άλλοι που είναι λίγο πιο wait and see σε όσον αφορά το πώς το διαχειρίζονται. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα, βλέπουμε, που είμαστε λίγες μέρες πριν από το implementation, βλέπουμε έναν αναβρασμό για ανάγκη σε λιπαντικά για το 2020. Τελευταία στιγμή δηλαδή. Αν σας ρωτούσα επί τις 100, πόσο τις 100, επί τις 100 είναι προετοιμασμένοι, όχι wait and see, αλλά ότι είναι, ας πούμε, σε high level preparation. Σαν αριθμό εταιριών. Εταιριών, ναι, εδώ στην Ελλάδα μιλάμε τώρα. Θα έλεγα περίπου ένα 60% είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι. Ένα υπόλοιπο 30% είναι αρκετά καλά προετοιμασμένοι και ένα 10% είναι λίγα της τελευταίας στιγμής. Νομίζω ότι κάπως έτσι είναι. Μην ανησυχούμε. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά προετοιμασμένοι. Νομίζω ότι πάλι κλεγόμαστε δηλαδή. Μιλάω για τα λιπαντικά πάντα. Για τα λιπαντικά, ναι. Αλλά φαντάζομαι ότι αυτό το Ship Implementation Plan έτσι και αλλιώς δεν έχει να κάνει μόνο με τα λιπαντικά, έχει να κάνει με όλη την οδηγία. Άρα αντικατοπτρίζει το πόσο προετοιμασμένη είναι η ελληνική ναυτιλία. Αλλά πάντα θέλουμε και λίγο extension. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, θα συνεχίσουμε φυσικά με το υπέροχο advisory board και τα θέματα τα οποία απασχόλησαν το assembly. Θα καλέσω στο πόντιουμ την Έλληνα Πολυχρονοπούλου. Ελένη Πολυχρονοπούλου, την έχουν βάλει Έλληνα, μας μπερδεύονται εσύ Ελένη συνέχεια. Λοιπόν, η Ελένη Πολυχρονοπούλου φυσικά όλοι την ξέρετε, ότι είναι η πρόεδρος της ΧΕΣΜΕΠΟ, αλλά εκτός από αυτό, θα ήθελα να πω το εξής, ότι η Ελένη ήταν και ο moderator σε αυτό το πολύ δύσκολο πάνελ για να καταλάβουμε τελικά κατά πόσον όλοι αυτοί οι κανονισμοί έρχονται, ουρανακατεβάτη, κατά πόσον όλοι αυτοί οι κανονισμοί που έρχονται μας πιάνουν απροετοίμαστους. Έχει πάρα πολύ καλή γνώση της ελληνικής αγοράς και θα περιμένω μετά την ομιλία σου να μας μιλήσει και λίγο για το κομμάτι του ballast water treatment και γενικότερα το convention και όλο αυτό σε ποια φάση βρισκόμαστε. Γιατί υπάρχουν και κάποιες καινούργιες εξελίξεις. Οπότε καλό είναι να το χρησιμοποιήσουμε το χρόνο αυτό για να ενημερώσουμε και το κοινό. Ευχαριστώ πολύ, Έλενα. Εγώ ευχαριστώ, Έλενα. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν τη Δανά για αυτή τη φανταστική ιδέα του assembly. Ήταν πραγματικά μια τρομερή ευκαιρία να ανταλλαχθούν απόψεις σε ένα πλαίσιο πολύ άνετο, χωρίς τους περιορισμούς της συζήτησης σε ένα τόσο μεγάλο φόρουμ όπως είναι αυτό εδώ. Και τα συμπεράσματα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Το πιο σημαντικό βέβαια απ' όλα είναι ότι οι κανονισμοί είναι εδώ για να μείνουν ξεκάθαρα. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει πισωγύρισμα. Γιατί, όπως είπε και η Έλενα πριν, υπάρχει το πλαίσιο πλέον, το Sustainable Development Goals, το οποίο έχει αγκαλιαστεί από την διεθνή κοινότητα σε όλα τα επίπεδα. Και φυσικά και η ναυτιλία είναι μέσα σε όλες αυτές τις δράσεις που πρέπει να γίνουν, γιατί μην ξεχνάμε ότι βιωσιμότητα δεν είναι μόνο το περιβάλλον, βιωσιμότητα είναι το περιβάλλον, η οικονομία και η κοινωνία όλα σε μια ισορροπία. Και οι κανονισμοί θα έπρεπε να αντανακλούν αυτό. Σε ορισμένες περιπτώσεις το κάνουν, σε ορισμένες περιπτώσεις έρχονται με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε αυτή η ισορροπία να αργεί να επιτευχθεί. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται λίγο περισσότερη προετοιμασία. Έρχονται οι κανονισμοί του 2030, του 2050, πρέπει να γίνουν δράσεις τώρα, για να δούμε κατά πόσο αυτοί οι κανονισμοί θα μπορέσουν πραγματικά να εφαρμοστούν. Βλέπουμε κάποια μικρά παραδείγματα, όπως για παράδειγμα το One Shipping Alliance στη Σιγκαπούρη, το οποίο ξεκίνησε μια συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Διαστημικό Οργανισμό, ή βλέπουμε μια μεγάλη γερμανική εταιρεία που ξεκινάει συνεργασία με το MIT, πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ, η αλήθεια είναι. Χρειάζεται όμως παραπάνω και χρειάζεται και μεγαλύτερη συνέργεια μεταξύ όλων των φορέων. Χρειάζεται το σώμα το οποίο δημιουργεί τους κανονισμούς να είναι σε μεγαλύτερη επαφή με την κοινωνία, με τους χρήστες, είτε είναι ναυτιλιακές, είτε είναι οι κατασκευαστές εξοπλισμού, είτε είναι οι υπάροχοι υπηρεσιών, ώστε να βγαίνει το σωστό μήνυμα, ώστε όλοι να οδεύσουμε προς την σωστή κατεύθυνση της βιωσιμότητας. Υπήρξαν πολύ ωραίες προτάσεις, ώστε οι συνέργειες αυτές να πάνε και σε ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο, στο επίπεδο της Ευρώπης, μέσω μιας ελληνικής ναυτιλιακής επιτροπής, η οποία θα μπορούσε να τρέξει τόσο το κομμάτι του lobbying, όσο και το κομμάτι της συνέργειας, όχι μόνο σαν Ελλάδα, αλλά και σε συνεργασία και με τις άλλες γειτονικές μας χώρες. Γιατί πραγματικά αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι εάν δεν υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση, όπου τα κόστη να είναι ξεκάθαρα από την αρχή και αυτός που θα επομιστεί τα κόστη να γνωρίζει το τι έρχεται, πραγματικά οι κανονισμοί θα είναι όλο και πιο δύσκολοι. Το μπάλαστ, λοιπόν, μετά από μια πολύ μεγάλη ταλαιπωρία που ξεκινάει από τις αρχές της δεκαετίας του 90, με αρκετές, έτσι, καταρχήν επιστημονικές και περιβαλλοντικές διαπιστώσεις, έγινε πολιτικό θέμα. Το 2004 έγινε σύμβαση. Το 2017 αποφασίστηκε ότι θα μπει σε ισχύ και από φέτος, από τις 8 Σεπτεμβρίου, έχει ξεκινήσει και πλέον είναι κανονικά σε εφαρμογή. Αυτό τι σημαίνει ότι τα συστήματα μπαίνουν και μπαίνουν σε πολύ πιο γρήγορο ρυθμό και πολύ πιο εντατικό ρυθμό από ό,τι θα περιμέναμε. Η αλήθεια είναι ότι και τα πλοία που βάζουν σκράμπερ, εφόσον σταματάνε, βρίσκουν την ευκαιρία και βάζουν μπάλαστ. Οπότε βλέπουμε ότι όχι μόνο εγκαθιστούν, τα δουλεύουν κιόλας. Το επόμενο βήμα είναι το compliance
από τη χρήση. Βλέπουμε ότι το επόμενο θέμα είναι οι δειγματοληψίες και οι αναλύσεις όσον αφορά στο κομμάτι της εξακρίβωσης της σωστής λειτουργίας του συστήματος. Είναι το μεγάλο θέμα. Και κάνει το performance που πρέπει να κάνει για να είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς του IMO. Πόσο έτοιμη είναι η ελληνική, να πω περισσότερο η ελληνική ναυτιλία. Εσύ δουλεύεις και international, έτσι. Αλλά ας μιλήσουμε και την ελληνική ναυτιλία, γιατί είναι ένα ελληνικό φόρουμ, έτσι κι αλλιώς. Οι Έλληνες πλειοκτήτες, πόσο έτοιμοι είναι στο κομμάτι του ballast water, πόσοι έχουν εγκαταστήσει, πόσοι είναι έτοιμοι να εγκαταστήσουν, αν έχουμε κάποια έτσι τέτοια στοιχεία. Θα είναι ωραία, ενδιαφέροντα να τα ακούσουμε. Η αλήθεια είναι ότι νομίζω ότι πλέον όλοι έχουν καταλάβει αυτό που πρέπει να κάνουν. Υπάρχουν αρκετοί μεγάλοι στόλοι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς την εφαρμογή και έχουν εγκαταστήσει μηχανήματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να πω στατιστικά, γιατί όλη αυτή η αναταραχή των κανονισμών μας φέρνει και εμάς μια πολύ μεγάλη αναστάτωση όσον αφορά στο κομμάτι των πραγματικών παραδόσεων. Για παράδειγμα, τώρα που οι ναύλοι είναι ψηλά στα τάνκερ, τα τάνκερ θα σταματήσουν για να βάλουν μπάλα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι, ξέρω, είναι η ώρα. Ναι, οπότε έχουμε αρκετά πράγματα τα οποία πηγαίνουν έρχονται. Πάντως, πλέον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Όλοι θα βάλουν μπάλα, εκτός και αν πάρουν την παράταση και το πλοίο μετά πλέον δεν θα χρησιμοποιηθεί. Οπότε μπορώ να πω ότι ναι, η προετοιμασία είναι, αν όχι στο 100%, στο 90% είναι εκεί. Ναι. Και το implementation της εγκατάστασης. Το implementation. Θα έλεγα ένα 20%. Πολύ καλό. Ναι. Ναι, είναι πολύ καλό γιατί έχουμε και χρόνο. Εγώ είμαι σίγουρη και μετά το 2020, δηλαδή από τον Ιανουάριο και μετά, θα αρχίσουν να απασχολούνται οι εταιρείες πια με το κομμάτι του ballast water. Έτσι δεν είναι. Πάει η επόμενη νομοθεσία. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη μου. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν. Ο επόμενος moderator είναι ο Κώστας Κωνσταντίνου. Ο Κώστας ήταν υπεύθυνος για ένα τραπέζι το οποίο είχε να κάνει με το πάρα πολύ καυτό θέμα και ειδικά εκεί που βρίσκομαι εγώ, στο Λουξεμβούργο, του climate finance ή sustainable financing. Αυτή τη στιγμή όλα τα financial centers μπορώ να σας πω ότι ασχολούνται με το πώς θα χρηματοδοτήσουν sustainable projects. Και όταν λέμε sustainability, of course, δεν έχει να κάνει μόνο με το κομμάτι του environment, έτσι, του περιβάλλοντος, έχει να κάνει με το social κομμάτι, έχει να κάνει με το governance κομμάτι. Πάντως, η τάση γενικότερα της αγοράς, το κομμάτι των χρηματοδοτήσεων, έχει να κάνει περισσότερο με το sustainable financing και το climate financing. Άρα, η προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, θα λέγαμε, και στον ιδιωτικό, αλλά και στο δημόσιο φυσικά τομέα, είναι να γίνουν τέτοιου είδους χρηματοδοτήσεις projects. Αυτό είναι πολύ ωφέλιμο και για την ελληνική ναυτιλία, εννοείται, αλλά γενικότερα για την ναυτιλία, γιατί ακριβώς και λόγω των κανονισμών μας οθούν σε μια τέτοια τάση. Που σημαίνει δηλαδή οι καινούργιες χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να έχουν μια γεύση green. Ας πούμε, όχι greenwashing. Αυτή η συζήτηση νομίζω έγινε, Κώστα, ναι, και θα μας πεις ποια ήταν τα αποτελέσματα και οι ανησυχίες του τραπεζιού. Ευχαριστώ, Ερένα, ευχαριστώ, Δανάη. Είχαμε μια πολύ ωραία κουβέντα στο τραπέζι μας σχετικά με την πράσινη χρηματοδότηση. Καταρχήν, όλοι συμφωνήσαμε ότι υπάρχει μια πράσινη επανάσταση η οποία επηρεάζει όλους στην ναυτιλία. Κάποιες κατηγορίες, όπως η κρουαζιέρα, είναι άμεσο και θέμα επιβίωσης θέμα, δηλαδή υπάρχουν μέρη στον κόσμο που δεν μπορείς να πας, όπως τα φιόρτ στην Νορβηγία, όπως ας πούμε Ανταρκτική, δεν μπορείς να πας εάν το πλοίο σου δεν είναι carbon, τέλος πάντων neutral. Άρα για αυτούς, όποιος θέλει να είναι σε αυτές τις περιοχές, είναι κάτι που πρέπει να το λύσει σήμερα, ενώ για κάποιες άλλες τομείς της ναυτιλίας είναι απλά θέμα μιας συμμόρφωσης. Συμφωνήσαμε όμως ότι κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει το πράσινο επανάσταση που υπάρχει στην κοινωνία. Το κόστος για συμμόρφωση είναι τεράστιο και χρειάζονται πολλά κεφάλαια, τα οποία με τη σημερινή συγκυρία είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν. Υπήρξε φόβο στο τραπέζι μας ότι αυτή η πράσινη επανάσταση ή το κόστος του compliance και της χρηματοδότησης θα αυξήσει την απόσταση μεταξύ των μεγάλων παιχτών στον χώρο μας και των υπολείπων, γιατί οι μεγάλες εταιρείες μπορούν να βρουν κεφάλαια, οι μικρές ή μεσαίες δεν μπορούν να βρουν. Άρα
επειδή το τραπέζι μας ήταν ακριβώς μεσαίες εταιρείες, υπήρχε αυτός ο φόβος ότι θα ανοίξει η ψαλίδα μεταξύ του μεσαίου και του μεγάλου. Οι όποιες πρωτοβουλίες έχουν πάρθει τώρα από τις τράπεζες, όπως τα Poseidon Principles, η Citibank, δεν αρκούν από μόνα τους. Και λέμε ότι μάλλον βολεύουν περισσότερο τη στρατηγική των τραπεζών και όχι των δανειστών και όχι των δανειζομένων. Συζητήσαμε για τις νέες Ευρωπαίου Προέδρου τις ανακοινώσεις που έχει δηλώσει στην ομιλία αναδοχής της ότι θα μετατρέψει την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε μέρος της, σε European Climate Bank και θα υπάρχουν διαθέσιμα για τα επόμενα 10 χρόνια 1,3 εκατομμύρια ευρώ για τη μετατροπή της Ευρώπης σε carbon neutral Ηπείρου. Άρα αυτό με κάποιο τρόπο θα, όχι για την ναυτιλία άμεσα, αλλά σίγουρα αυτό το 1,3 εκατομμύριο θα βρει τρόπο μέσω από κάποιους οδούς να καταλήξει και στην ναυτιλία. Συμφωνήσαμε όμως ότι τα πράσινα αυτά κεφάλαια σε συμπαρούσα φάση δεν βρίσκονται εύκολα, δεν είναι για όλους και μέχρι τότε οι εταιρείες πρέπει να βρουν κεφάλαια με σημαντικούς τρόπους, όπου πλέον χρειάζεται μεγαλύτερη διαφάνεια οργάνωση για να τα αντλήσεις ή να συνεργαστούν με τους stakeholders τους, όπως οι ναυλωτές, για να κάνουν κοινοπραξίες μαζί, το έχουν κάνει κάποιες εταιρείες, κοινοπραξίες μαζί για να μοιραστούν μαζί το κόστος και το ρίσκο. Απ' την άλλη, δεν ήμασταν μόνο απεσιόδοξοι, δεν ξέρω αν μέχρι τώρα ακούμε απεσιόδοξος, πάντως είπαμε ότι αυτή η πράσινη επανάσταση είναι και ευκαιρία για πολλές εταιρείες να διαφοροποιηθούν από τον ανταγωνισμό, να ξεφύγουν από τον ανταγωνισμό, να δείξουν κάτι καινούριο, ακόμα και χώρες ολόκληρες να διαφοροποιηθούν, αντλούντας κεφάλαια από το 3 εκατομμύριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρωτοποριακά πράσινα projects. Αυτά, Ελένη. Ωραία, να σε κρατήσω και να σου κάνω και μία ερώτηση. Μία controversial ερώτηση για τα Poseidon Principles, που ελπίζω και η Έμα μετά, αργότερα από το World Economic Forum, να αναφερθεί πάνω σε αυτά. Αυτή είναι μία πρωτοβουλία όντως των τραπεζών, αλλά πρέπει να πούμε τώρα ότι και οι τράπεζες έχουν και αυτοί τους κανονισμούς τους. Και η αλήθεια είναι ότι όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ανακοινώσει ότι θα υπάρχει μία νομοθεσία στις τράπεζες, ώστε το πορτοφόλι των τραπεζών έτσι, να είναι green. Και αυτό λέγεται Sustainable Finance Regulation. Άρα οι τράπεζες πρέπει να προετοιμαστούν και πρέπει να δουν πού δίνουν τα λεφτά τους και κατά πόσον, όπως είπαμε, περιλαμβάνουν μέσα και τις πράσινες έτσι, επενδύσεις. Εγώ ήθελα να ρωτήσω, η αντίδραση, αν υπήρχε καταρχήν αντίδραση στο τραπέζι και τι πιστεύουν γενικότερα για το Poseidon Principles, δηλαδή είναι διατεθειμένοι να αντλήσουν κεφάλαια πράσινα, αλλά να πρέπει να βοηθήσουν όμως και τις τράπεζες να δώσουν τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται οι τράπεζες, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογήσουν αυτές τις επενδύσεις ως πράσινες. Είναι διατεθειμένοι να το κάνουν, είναι προετοιμασμένοι. Έχουμε στις ελληνικές ναυτιλίες, ειδικά στις μικρές, και τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούν να βοηθήσουν τις τράπεζες προς αυτή την κατεύθυνση και να συνεργαστούν. Είναι εξαιρετική ερώτηση. Αλλά αυτό ακριβώς ήταν η ανησυχία. Ότι πολλοί κόσμος ακούει για αυτά τα principles, δεν ξέρει ακριβώς τι είναι. Νομίζω αυτό που υπόθηκε στο τραπέζι από μια εταιρεία είναι ακριβώς αυτό που είχα πει λίγο πιο πάνω για τη διαφοροποίηση. Δηλαδή, αν καταφέρεις εσύ, σαν ναυτιλιακή εταιρεία, να πας στην τράπεζα και να την πείσεις ότι δανείζοντας εσένα, αυτή θα ικανοποιήσει τους μακροπρόθεσμους στόχους, τότε πιστεύουν ότι θα υπάρχουν αρκετά κεφάλαια για αυτό. Βέβαια, το πώς θα μετρήσεις την εκπομπή του διοξιδίου του άνθρακα, πώς αυτές θα ελεγχθούν μετά, πώς η τράπεζα μέσα από τα loan agreements θα βάλει covenants που θα είναι δεμένα με το CO2 emission, είναι άγνωστα θέματα, τα οποία μάλλον πιο πολύ φοβίζουν τον κόσμο παρά τον καθησυχάζουν. Σίγουρα όλοι νιώθουν ότι κάτι πάει να γίνει. Δεν υπάρχει κάτι. Ξέρω, θα υπάρχει και η Μουρ Στίβενς να βοηθήσει. Να είστε καλά. Και η PwC, αλλά και η Μουρ Στίβενς, έτσι. όλοι μας. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό που νομίζω πρέπει να τονίσουμε είναι ότι
όλοι συμφωνήσαμε ότι πρέπει όλες οι εταιρείες να έχουν μια πράσινη στρατηγική. Η πράσινη στρατηγική δεν σημαίνει ότι αλλά γίνομαι green αύριο. Mm-hmm. Πράσινη στρατηγική σημαίνει ότι παρακολουθώ όλες τις εξελίξεις, τις αξιολογώ και είμαι έτοιμος να μπω στις αλλαγές αυτές όποτε είναι βέλτιστο για εμένα. Το μόνο που μπορεί να κάνει κάποιος είναι να τα γνωρίσει όλα αυτά και να τα διαγράψει ότι αυτά δεν ακουμπάνε εμένα. Καθολική ήταν αυτή η άποψη από όλους. Ναι, νομίζω ότι είναι αντιληπτό. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθεί να πει, που είπε, βγήκε σαν αποτέλεσμα από το τραπέζι, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας, έτσι στο sustainability, άρα sustainability strategy ή green strategy, που θα πρέπει να περιλαμβάνει και το κομμάτι του operations, έτσι, και το κομμάτι του technical, και το κομμάτι του financial. Ακριβώς. Άρα θα πρέπει με κάποιο τρόπο αυτά τα τρία μέσα στις ναυτιλιακές εταιρείες να κάτσουν μαζί και να βγάλουν τη στρατηγική της εταιρείας πάνω στο κομμάτι της βιωσιμότητας. Ακριβώς. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. 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 Λοιπόν, ο επόμενος ομιλητής, ο επόμενος άνθρωπος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το τραπέζι του Legal and Insurance, είναι η Μαρία Γιάσα από το Swedish Club. Η Μαρία θα μας πει τώρα, κατά πόσον καταρχήν θεώρησε το τραπέζι ότι είναι προετοιμασμένη η ναυτιλία στο καινούριο IMO 2020, αν θα υπάρχουν και πολλά claims, και φαντάζομαι και ποιο θα είναι το μέλλον του insurance, έτσι, industry. Λοιπόν, σας ακούμε, Μαρία. Ευχαριστώ. Okay, I would like to thank also Navigator for today. It's an excellent organization. We are very proud as Swedish Club to be sponsors of this event. We had the privilege, I personally had the privilege at the assembly earlier in October to coordinate the table that discussed legal and insurance matters. The issues that are many in the legal and insurance area that we had to think of, but we started off with checking out what the ship owners felt the current insurance state is. How does it influence their organization? We felt the participants were ship owners mainly from companies up to 15 vessels, and I say this because it is important to show that this is the core of the Greek shipping community. They felt that they prefer the insurance companies to have an active claims handling model. This already happens in the P&I clubs, but they felt that the marine insurance companies should reconsider and have and move back to the traditional model. Outsourcing a great part of the claim process detaches and distances the client, making them feel exposed. Of course, there were concerns about the IMO 2020 and the aftermath that will influence the insurance market. It is felt to be essential for the crew to be familiar as to how to handle compliant fuels. The quality, availability, and compatibility of fuels will pose a great challenge. Going forward, practical solutions will be offered by the P&I clubs, and they're active offering assistance with charter party contracts. A second subject that we discussed was what support would you need from your insurer? And unanimously, it was considered that the counterparty risk, that of the charterer, is the greatest concern. Many clubs offer due diligence and on charterers, and they give reports as to the credit worthiness and other issues. So the assureds are motivated to have a discussion with their clubs to explore similar offerings. A third subject that we went through was the current balance between premiums and claims. It is not sustainable. How can the ship owners assist in making this a more sustainable offering? So the participants felt they should concentrate on preventing more efficiently cargo and crew claims. This is the areas where it is consuming the premiums from the base. So some ideas were expressed, as owners can pass some of these claims to crew agents
and charterers, respectively, by forming relevant agreements and contracts. Cyber risk was a topic also discussed, but as the Assembly also had a variety of issues to go through and not so much time, we wish we had a week going through all the subjects, it was considered that what clubs and insurance companies could do is be more proactive, even by simple way of sending out alerts for areas that are usual suspects for cyber offenders, such as in payment instances. Thank you very much. Thank you. Εγώ θα θέλω να μιμήνω τώρα πάλι με τον IMO 2020, να μου πεις τώρα από insurance πλευράς μόνο αυτό. Ποια είναι το challenge, τι συζητιέται αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του insurance με τον ερχομό του 2020 σε ένα μήνα. Ποια είναι η προετοιμασία που γίνεται, δηλαδή, δεν μπορεί να μην είσαστε αναβρασμός κι εσείς. No, we have taken, sorry about responding to English, but I felt that we have enough English speakers here. Yes. She feels more comfortable. Έλα και έχω εδώ πέρα μόνο ένα 20. Okay, so the insurance companies, and more so the P&I clubs, have been very proactive a few years behind to start educating people and issued a lot of circulars and papers to help the owners to mm-hmm. become ready for this. We think enough of that has happened. Mm-hmm. There needs to be responsibility from the ship owning company to perform. We also, coming closer to the date, we have been checking with the insurance companies, at least that we are servicing, that they have done the right steps. They have thought about the time frame that this needs to be in place and have allowed for this to be properly placed. I can tell you that insurance contracts may not be renewed when that is not in place. But we do believe that a lot of it has not... we will see a lot of things as it is implemented. We try to be prepared, but we feel that we are ready to come up to the challenge and respond as and when it happens. Great. Well, make sure that you have a good holidays, Christmas holidays, okay? Because I think first, it's going to be very busy for you. Thank you very much, Maria. Okay. Thank you. Τώρα θα πρέπει τώρα να μιλήσω ελληνικά. Υπάρχει και άλλο ένα τραπέζι που είχαμε. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό τραπέζι και δεν μπορούμε να μην το συζητήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι ο υπεύθυνος που είναι ο Πάνος Κυρκνίδης έχει απουσιάζει και στον IMO είναι, ναι, στον IMO που όλοι να είναι, όλο αυτό το διάστημα, αυτόν τον καιρό που όλοι τόσα πράγματα που συμβαίνουν και στον IMO. Λοιπόν, άρα μου έδωσε εμένα αυτό το κομμάτι του Port State Control. Θα προσπαθήσω λοιπόν να σας πω τι συζητήθηκε στο τραπέζι. Ουσιαστικά, καθώς αυτό ήταν ένα τραπέζι το οποίο πραγματικά προσπάθησε να δημιουργήσει μια πρόκληση, έτσι, θα έλεγα, για το κατά πόσο το Port State Control κάνει καλά τη δουλειά του ή όχι. Ποιες είναι γενικότερα οι εξελίξεις, τα challenges, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί κατά κύριο λόγο. Και η ερώτηση είναι, στο σημερινό έξυπνο ναυτιλιακό κόσμο, το Port State Control εξακολουθεί να είναι ο καλύτερος τρόπος επίτευξης των στόχων του ως πραγματικός αξιολογητής επιδόσεων για τον πλειοκτήτη, το πλοίο, τον γνιογνώμονα και το κράτος σημαία? Αυτή είναι λοιπόν η συζήτηση αυτού του τραπεζιού. Το αποτέλεσμα αυτής της συζήτησης, γιατί η αλήθεια είναι μου δώσα δύο σελίδες και δεν έχουμε το χρόνο. Είμαι ήδη στο μηδέν και χτυπάει κόκκινο. Λοιπόν, το συμπέρασμα λοιπόν ήταν ότι ενώ αντιαμφισβήτητα η αξία του θεσμού του Port State Control είναι αξιοσημείωτη, υπάρχει άμεση ανάγκη για βελτίωση και πρόοδο, ειδικά σε θέματα διαφάνειας, επικοινωνίας, εκπαίδευσης και συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Έτσι ώστε η αρχική ιδέα στην οποία βασίστηκε η δημιουργία του Port State Control, δηλαδή η επίτευξη της συμμόρφωσης της κατάστασης των πλοίων και των εξοπλισμών τους με τους διεθνείς κανονισμούς, να εξυπηρετείται στο μέγιστο βαθμό και να επιτυγχάνεται η υγιής αξιοποίηση του ίδιου του θεσμού. Άρα υπάρχουν και εκεί θέματα τα οποία θα πρέπει να τα λύσουμε. Μακάρι να ήταν ο Πάνος εδώ να το συζητήσει λίγο εκτενέστερα.
Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή έχουμε περισσότερο χρόνο όχι. για ερωτήσεις. Δυστυχώς όχι. Ωραία. Υπάρχουν κάποιες στο Confidence. Θα πιστέψουμε όμως αλλά... το Confidence ναι. και θα δούμε πώς μπορούμε να τα απαντήσουμε μέσα από άλλα assembly Ωραία. Που θα γίνουν και από round tables. Εγώ θα ήθελα να καλέσω τους ομιλητές αυτού του panel, ναι. the speakers of this panel to take the photo. Και όσο έρχονται οι ομιλητές του panel για να βγάλουμε τη φωτογραφία, θα ήθελα να, σαν Γενική Γραμματέας του Propeller, θα ήθελα να πω ότι ένας πολύ σημαντικός νέος ρόλος για εμένα. Γελένη, τη χαρά στις 10 Δεκεμβρίου στο Ναυτικό Όμιλο στον Πειραιά να γίνει το event του OPCOS από τη Moore Stevens που θεωρούμε ότι θα είναι πολύ σημαντικό για να ακούσετε how to make it happen. Η Ελένη Πολυχρονοπούλου. Ελένη Πολυχρονοπούλου. Η κυρία Πολυχρονοπούλου βρίσκεται στην αίθουσα. Έλα για τη φωτογραφία. Κυρία Ελένη μας, πού είσαι, κυρία. Να είσαι στη φωτογραφία. Δεν θα είσαι στη φωτογραφία. Είσαι και sponsor, να μην είσαι και στη φωτογραφία. Μάλιστα, θα έλεγα να πας ακριβώς από κάτω από το Hem Expo. Ωραία. Παρακαλώ.